τοπικές υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με το ΤΕΒΑ, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας, έδωσαν σε οφειλόμενους, διένυμαν σε οφειλόμενους, από τους 746 που είναι στο Δήμο μας, προσήλθαν οι 500 και από οι 500 πήραν κρέας, κοτόπουλα, όταν λέμε κρέας μιλάμε για χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλα. Πήρανε περίπου 1680 κιλά κοτόπουλα, 2480 κιλά μοσχαρίσιο κρέας και 2480 κιλά χοιρινό κρέας. Επίσης έγινε διανομή σε φακές, σε ντοματοπορτό και σε μακαρόνια. Αυτό είναι στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας των οικογενειών οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Εμείς ο Δήμος πάντα είμαστε δίπλα τους, στεκόμαστε δίπλα τους και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε όποιο πρόγραμμα και αν μας δίδεται και όπου μπορούμε να εξαντλήσουμε ή να αντλήσουμε πόρους για να δώσουμε στους αναξιοπαθούς, στους ανθρώπους που έχουν δικαιώματα, γιατί η κρίση και τα προβλήματα έχουν αγγίξει πλέον και την κορυφαϊκή οικογένεια όπως όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός έχει μεγαλώσει. Μπορούν να πάνε και οι νέοι που θα γραφτούν. Μπορούν να μπουν και οι νέοι. Γίνεται βέβαια στο τα στοιχεία τα προβλεπόμενα πρέπει να καταθέσουν στο ΚΕΑΤΟ, στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης απόρων όπως λέγεται, άρα θα πάνε στις υπηρεσίες της πρόνοιας και εκεί θα πρέπει να τους γίνει καταγραφή με ό,τι δικαιολογητικά τους ζητηθούν. Πόσο συχνά γίνεται η διανομή του προγράμματος τώρα? Αυτή η διανομή θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου σε 3 δόσεις. Έγινε η πρώτη, πήγε πολύ καλά όπως σας είπα, και μέχρι 31-12 θα γίνουν άλλες 2 διανομές. Στους ίδιους. Στους ίδιους οφελούμενους. Από τους 700 υπάρχουν 746 οφελούμενοι που έχει γίνει καταγραφή και απογραφή αυτών των οφελουμένων μέσα από τις υπηρεσίες πρόνοιας. Έχει γίνει διασταύρωση στοιχείων από το Υπουργείο και πλέον έρχονται ηλεκτρονικά και τους ενημερώνουν ηλεκτρονικά οι υπηρεσίες. Ότι θα προσφέρουν τις συγκεκριμένες ημέρες για να παραλάβουν όσα τρόφιμα δικαιούνται.